Η χορήγηση μητρικού γάλακτος ενδείκνεται στα πρόωρα νεογνά. Ανεξάρτητα από την ηλικία κύση ε, ενός νεογνού, η μητέρα του πρόωρου νεογνού μπορεί να αρχίσει την άντληση του μητρικού γάλακτος από την πρώτη μέρα ζωής. Η άντληση του μητρικού γάλακτος τη μητέρες των πρόωρων νεογνών γίνεται με τη χρήση αντλίας διπλού διπλουθάλασ... θύλαστρου. Το γάλα που αντλείται μπορεί να φυλαχθεί στο ψυγείο για 24 μέχρι 48 ώρες ή στην κατάψυξη μέχρι και 3 μήνες. Το μετρικό γάλα είναι ιδανική τροφή για τα νεογνά. Η σύσταση είναι η χορήγηση αποκλειστικού μητρικού θυλασμού για τους πρώτους 6 μήνες ζωής, κάτι όμως που μπορεί να παραταθεί και μέχρι τον πρώτο χρόνο ζωής ή και περισσότερο. Το μητρικό γάλα είναι πολύτιμο για όλα τα νεογέννητα και πολύ περισσότερο για τα πρόωρα, γιατί έχει την ιδανική σύνθεση για κάθε συγκεκριμένο μωρό. Είναι δηλαδή κατά παραγγελία του συγκεκριμένου μωρού και έχει σχέση με την ηλικία του, εξελίσσεται στη διάρκεια της γαλουχίας και αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες του μωρού. Έχει την ιδανική σύνθεση, σε πρωτεΐνες, λίπη, βιταμίνες, σίδηρο, Ιχνοστοιχεία σύμφωνα με τις αυξημένες ανάγκες του πρόωρου και επιπλέον έχει μεγάλη ποσότητα αμυντικών παραγόντων και αντισωμάτων τα οποία θωρακίζουν την άμυνα του νεογνού. Το πρωτόγαλα, το οποίο παράγεται τις πρώτες 24 με 36 ώρες είναι πλούσιο σε αμυντικούς παράγοντες και πρέπει να χορηγείται φρέσκο στο νεογνώ, όσο γίνεται πιο φρέσκο και η έκφληψη είναι καλύτερα να γίνεται με το χέρι. Επίσης, το μητρικό γάλα είναι περισσότερο εύπεπτο λόγω της σύνθεσής του και γίνεται καλύτερα ανεκτό από το ανώριμο πεπτικό σύστημα του πρόωρου. Προστατεύει από τις λιμόξεις, λόγω της υψηλής αντισωματικής του σύνθεσης και από την νεκρωτική εντεροκολίτιδα βελτιώνει την ανάπτυξη του εγκεφάλου και το δίκτυο νοημοσύνης του μωρού και προστατεύει από τον εφνίδιο βρεφικό θάνατο, προστατεύει από τις νόσους φθορά στην ενηλικίωση, όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, η ψηλή χολυστερίνη, τα καρδιακά νοσήματα και το μεταβολικό σύνδρομο και επιπλέον βελτιώνει την ψυχολογία της μητέρας γιατί τονώνει το αίσθημα της προσφοράς και της συμμετοχής στη φροντίδα του μωρού της, έτσι ώστε να μειώνεται το άγχος και να αισθάνεται πάρα πολύ καλύτερα συμμετέχοντας σε όλη αυτή τη διαδικασία.